Είναι η πρώτη κόντρα, Γιάννη, εντός των κόλπων του Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Το όλον ουσιαστικά προκάλεσε ο υποψήφιος με το κόμμα, ο κύριος Στάθης Σταυρόπουλος, είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών. Σχολίασε λοιπόν μέσω Twitter το γεγονός ότι η Κωνσταντίνα Κούνεβα δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς απέκτησε την ελληνική ηθαγένεια και δημοτικότητα στις 31/5 του 2019 και δεν είχε συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους. Ο σκητσογράφος λοιπόν με την ανάρτησή του στο Twitter έγραψε τα εξής. 5 χρόνια ευρωβουλευτής των Ελλήνων στις Βρυξέλλες η κυρία Κούνεβα και όμως δεν καταδέχτηκε να πάρει την ελληνική υπηκότητα. Ούτε καν για το όνομα. Αυτό ήταν το Μάλιστα. σχόλιο του σκητσογράφου. Ο Γιάννης Βαρουφάκης αντέδρασε έντονα σε αυτό, ουσιαστικά δηλώνοντας και την αντίθεσή του με ανάρτησή του στον ιστότοπό του. Έγραψε χαρακτηριστικά ότι Κωνσταντίνα Κούνεβα δεν θα είχε καμία υποχρέωση να ζητήσει την ελληνική υπηκότητα, ούτε καν ως ευγενική πράξη, αρκεί ότι εκπροσωπούσε τους μετανάστες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι που πέφτουν θύματα της πιο στιγμής εκμετάλλευσης. Ιβόνη Κλάπα, σε ευχαριστώ πολύ.